την πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα 1960-1970, ο Μάο έκλεισε όλες τις σχολικές μονάδες, έκλεισε όλη την εκπαίδευση κάθετα για 5 χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη στον δεύτερο χρόνο με κλειστά τα σχολεία. Τι να υποθέσουμε, ότι η ηγεσία μας, η ομάδα που κάνει το σχεδιασμό, είναι μαοϊκή. Μιλάμε για πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Μαοϊκή. Απίστευτο. Γυρίζουμε δηλαδή πόσα τώρα, 50-60 χρόνια πίσω, και εφαρμόζουμε πρακτικές και τεχνικές του Μάο. Πως ήταν ο μέγας στρατιλάτης. Έχουμε δοκιμάσει λοιπόν ως χώρα όλων των ειδών τις πρακτικές άσκησης εξουσίας. Έχουμε περάσει από δικτατορίες, συνταγματαρχών. Έχουμε περάσει από αριστερές κυβερνήσεις μέσα σε ροζ φάκελο. Έχουμε περάσει από εθνάρχες, από κυβερνήτες, από ψηλοδημοκρατίες. Από σοσιαλισμούς, και να τώρα αυτή τη στιγμή περνάμε την μαοϊκή φάση της Ελλάδας. Μετά τι θα έρθει? Νομίζω ότι θα γίνει το εξής πείραμα, το οποίο μπορεί και για κάποια χρόνια να πιάσει. Ήτανε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι ήταν ήταν συνταγματάρχες, ήταν σε τάγκς, ήταν μάχημοι όλοι τους. Είχαμε και το Μεταξά πιο πριν. Σωστά, είχαμε αντίστοιχο του στρατού. Βέβαια, στην παρούσα φάση, τι έχει πιο γκέλ στην κοινωνία? Μα φυσικά οι γιατροί. Κρεμόμαστε από τα χείλη τους. Οπότε, λογικά, πρέπει να γίνει, και μάλλον θα γίνει, μία δικτατορία των στρατιωτικών γιατρών. Ναι, οι οποίοι είναι βέβαια και παθολόγοι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εντατικολόγοι τώρα, βάλε τώρα. Εντάξει. Φυσιολόγοι, κάτι τέτοια. Θα είναι το βέλτιστο. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο συνδυασμός. Στρατιωτικός γιατρός δικτάτορας στην Ελλάδα.
Και βέβαια για να γίνει το παιδί σου στρατιωτικός γιατρός, δύσκολα να βάλεις μέσο για να μπει, όσα φροντιστήρια και να κάνει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί να πάει στη Ρουμανία για ένα χρόνο και μετά να κάνει μεταγραφή λόγω ασθενείας, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πάει στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, ξέρω τι πια όλο που πάνε, και να μου έρθει εδώ πέρα και να με ξεγεννήσει εμένα και να ψοφήσω. Όχι. Για να πας στρατιωτική ιατρική, εντάξει, είσαι γερός μαθητής, δεν το συζητάμε, είσαι πορωμένος, να το πω καλύτερα, πορωμένος θα το έλεγα, ναι. Οπότε έχουμε τα εχέγγυα ότι επειδή δούλεψε και πάνω στα κορμιά των στρατιωτών, όπως λέγανε παλιά, στο Κασιδιάρη το κεφάλι, εντάξει, στο στρατό, βλέπεις, είναι και νεανικοί οργανισμοί, έχουν διάφορα ενδιαφέροντα νοσήματα. Οπότε έχουν τα εχέγγυα λοιπόν οι στρατιωτικοί γιατροί ότι, okay, είναι γιατροί, ό,τι και να κάνουμε, είναι και αξιωματικοί, τέλειο. Το επόμενο λοιπόν είναι μία δικτατορία στρατιωτικών γιατρών.